Εδώ υπάρχει ένα έργο συντήρησης το οποίο με το ζόρι θέλουν να το βγάλουν σε 30-40 μέρες να τελειώσει. 3.000 εργαζόμενοι δουλεύουν ένας πάνω στον άλλον. Προκύπτουν σοβαρά προβλήματα πρόληψης ατυχημάτων. Από το ατύχημα που έγινε, έγινε έκρηξη. Δεν πήρε φωτιά σε χορτάρια, έγινε έκρηξη. Που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα στα μέτρα πρόληψης. Δεύτερον, δεν χτύπησε κανένα συναγερμός. Τρίτον, δεν υπήρχαν δρόμοι για να φύγει ο κόσμος. Μιλάμε για 3.000 άτομα ένας πάνω στον άλλον. Εκλοβίστηκαν. Σπάσανε μια πόρτα και φτάσανε στο σημείο να τρομοκρατούν τον κόσμο οι φύλακες, να δώσουν τις κάρτες τους για να μην ξαναπάνε για δουλειά γιατί σπάσανε την πόρτα, για να φύγουν να γλιτώσουν. Ή αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα, 3 στο Θριάσιο και 3 στο Αττικό, οι οποίοι χαροπαλεύουν, οι 3 σίγουρα έχουν διασωληθεί. Μισό λεπτάκι, κύριε Σκουλικόγιαννη, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χαροπαλεύουν. Ναι, δεν χαροπαλεύουν. Να τα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, όλα να τα πούμε, αλλά να λέμε σωστά πράγματα. Μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Δεν χαροπαλεύουν. Έχουμε και πάλι τον Νίκο Υποφάντη. Όπως είπαμε, σε λίγο θα μεταφερθούμε και στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με εσάς, Γιώργο. Θα μιλήσει και πάλι ο κύριος Σκουλικόγιαννης. Έλα, Νίκο Υποφάντη. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία των ανθρώπων. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να λέμε πράγματα. Ακούν οι οικογένειές τους αυτή την ώρα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ήταν πάνω από 1.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονταν αυτή τη στιγμή στο εργοτάξιο, στη συντήρηση δηλαδή, προκειμένου να παραδοθούν και πάλι μονάδες σε λειτουργία. Τόσο διαρκεί, περίπου 30 με 40 ημέρες διαρκεί η επέκταση, θα λέγαμε, των εργασιών, προκειμένου να παραδοθούν και πάλι μονάδες, κύριε Πλικόγιαννη, αν μου επιτρέπετε, τόσες είναι ημέρες που βάσει του κανονισμού έχουμε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα μας πούνε σε λίγο και η πυροσβεστική και τα αρμόδια όργανα. Μάλιστα. Προς το παρόν, αυτό το οποίο μεταφέρουν τουλάχιστον, Νίκο, οι εργαζόμενοι είναι ότι έγινε μία έκρηξη στο εσωτερικό. Δεν ξέσπασε δηλαδή κάποια φωτιά στα χορτάρια όπως αρχικά γνωρίζαμε. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Αυτή είναι η άλλη εκδοχή. Εκδοχή που δίνουν οι εργαζόμενοι. Τα βάζουμε και τα δύο στο τραπέζι. Περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση. Μένει στη γραμμή μας, Νίκο Υποφάντη, να επιστρέψουμε και πάλι στον Ασπρόπυργο. Γιώργο. Άννα, όπως είναι εργαζόμενοι, υπάρχουν και άλλοι μέσα αγνοούμενοι. Αυτό μου λένε εδώ οι κύριοι. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ζητήσαμε να μας δώσουν στοιχεία αναφορά από τα συνεργεία. Και επειδή τους είχαν και δουλεύανε πάνω στον άλλον, δεν έχουν να μας δώσουν είτε οι ίδιοι πόσοι και ποιοι και ονόματα. Δεν ξέρουνε πού δούλευε ο κάθε κόσμος. Τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν μέσα αγνοούμενοι. Βεβαίως. Πώς μπορώ να ξέρουμε σιγουριά όταν σου δίνουν, αναφορά. Δεν έχετε λύσει από όσοι εργαζόντουσαν. Μα δεν έχουν ούτε οι ίδιοι να μας δώσουν. Μισό λεπτάκι. Δούλευε ο καθένας. Να μπορέσουμε να κάνουμε. Κομβικό σε τέτοια έργα. Και κοιτάξτε να δείτε, τελειώνοντας αυτό. Να κάνουμε. Μάλιστα, ωραία. Μισό λεπτάκι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Ναι, αλλά να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς τι ακριβώς λέτε. Να ακουστεί, αλλά να ακουστεί, Γιώργο. Μετέφερε, σε παρακαλώ, στον κύριο Σκουλικόγιαννη με ηρεμία για να καταλάβουμε και ποια είναι η θέση του. Σκουλικόγιαννη, ωραία. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Έχει δίκιο, είναι θερμό. Από ποια ώρα, Γιώργο, μισό λεπτό. Από ποια ώρα. Τι ώρα μάλλον έπιασαν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι και πόσοι ήταν. Λοιπόν, τι ώρα πιάσανε δουλειά αυτοί οι άνθρωποι και πόσοι ήταν, κύριε Πουλικόγιαννη. Η δουλειά όλος ο κόσμος πιάνει 7 ώρα το πρωί. 7 ώρα το πρωί. Βλέπει, είναι δεκάδες, εδώ πέρα το πρωί γίνεται ένας χαμός. Μπαίνει κόσμος μέσα, γίνονται ουρές. Τον αριθμό να το ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι είναι. Είναι 2.800 όλοι οι εργαζόμενοι. Οι έκτακτοι που τους παίρνουν για 30-40 μέρες χωρίς να λογαριάζουν την αξία της ζωής τους για 20 ευρώ μεροκάματο. Αυτή είναι η ανάπτυξη που μας μιλάνε. Να δουλεύει ο κόσμος και να χάνεται. Τη στιγμή που το δηληστήριο δήλωσε τεράστια κέρδη. Τα παντελονιάζουν μερικοί και ο κόσμος πάει στο θάνατο. Επειδή θέλω να επιστρέψουμε στο περιστατικό, θέλει ο κύριος Πουλικόγιαννης, γιατί ο ίδιος. Πείτε μου για το περιστατικό. Ο ίδιος μας λέει ότι υπάρχουν εκλογισμένοι. Αν θέλει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα. Τώρα θες να πας αλλού την κουβέντα. Όχι, να μην. Το περιστατικό το ψάχνουμε ακόμα. Οι συνάδελφοι ήταν δίπλα, είδαν την έκρηξη. Διαρροή υδρογόνου. Διαρροή υδρογόνου, έκρηξη. Και βλέπεις ανθρώπους να καίγονται. Δηλαδή, τι περιστατικό να σου περιγράψουν. Κάνατε εργασίες, οξυγονοκόλλησες, αυτό λέω. Τι εργασίες. Θερμές εργασίες. Θερμές εργασίες. Δεν σημαίνει κλειστός χώρος. Φούρνο. Μέσα στο φούρνο, το οποίο παράγονται αέρια. Είχε διαρροή υδρογόνου και με την ηλεκτροσυγκόλληση πήρε φωτιά. Και έγινε έκρηξη. Και σκάσανε μπουκάλες σε τη λίνη, οξυγόνα και προπάνια. Και σκοτώθηκαν. Δεν σκοτώθηκαν 6 άτομα, βγήκαν καμένα απ' έξω. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Πείτε μου κι εσείς. Ναι, καλημέρα για μένα. Κακή ψυχή και ανάποδη είναι βέβαια. Στο βωμό της πλουτοκρατίας και στο βωμό του κέρδους, στην εκμετάλλευση της κρίσης, που την κρίση την πληρώνει ο κάθε εργαζόμενος που έρχεται να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί για να ταΐσει την οικογένειά του, δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες εργασίας
δύο και τρία συνεργεία ο ένας πάνω στον άλλον. Βρισκόμουν στα 5 μέτρα από την έκρηξη. Κατά τη διάρκεια της έκρηξης δεν μπορούσαμε να απομακρυνθούμε, διότι είχαν κλείσει όλες οι εξόδους. Μισό λεπτάκι, Νίκο, είναι δύσκολη. Δεν έχει επιστροφή. Ο ένας έπεφτε πάνω... Ακούστε αυτό που σας λέει ο ένας, ο ένας έπεφτε πάνω στον άλλον. Δεν βάρεσε συναγερμός, δυστυχώς. Δεν βάρεσε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε ζήσει ξανά στο πέραμα, ξανά σε άλλες μονάδες, ξανά σε επισκευαστικούς χώρους. Τραυματίες, ανθρώποι κατακρεουργημένοι, νεκροί και πάντα θέλω, ο εργαζόμενος στέει. Θέλω πάντα να, πάντα να σκεφτόμαστε θέλω, όλοι εμείς ποιος θα είναι ο επόμενος. Κύριε Πουλικόγιαννη, πάμε λίγο όλοι μαζί. Πάμε λίγο όλοι μαζί στο Θριάσιο να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι συνάδελφοί σας. Έλα Μαρία, Μαρία Βούσουλα. Εδώ, Άννα, στο Θριάσιο νοσηλεύονται τρεις από τους τραυματίες. Άλλοι τρεις νοσηλεύονται στο Αττικόν. Να σας πω λοιπόν για τα τρία άτομα που βρίσκονται εδώ. Είναι δύο Έλληνες και ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής είναι πολύ σοβαρά. Έχει εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τον έχουν ήδη διασωληνώσει. Και ο δεύτερος Έλληνας θα διασωληνωθεί. Ο τρίτος είναι ελαφρά τραυματισμένος, είναι εκτός κινδύνου. Τα άλλα δύο περιστατικά είναι πιο σοβαρά. Επειδή φτάσαμε αυτή τη στιγμή στο σημείο, περιμένουμε τον διοικητή να κατέβει σε λίγο, προκειμένου να μας ενημερώσει περισσότερο, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς είναι η κατάσταση και πού ακριβώς έχουν τραυματιστεί και όλες τις διαδικασίες λοιπόν, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, άρα αυτή τώρα είναι... Θα κατέβει σε λίγο, μας ενημέρωσε, οπότε παραμένω. Αυτή προς το παρόν είναι η εικόνα με τις πρώτες πληροφορίες, Νίκο Υποφάντη, από το Θριάσιο. Υπάρχουν και άλλοι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο Αττικό νοσοκομείο. Η εικόνα σε απευθεία σύνδεση από τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Ένας είναι πάρα πολύ σοβαρά, έχει ήδη διασωληνωθεί. Δεύτερος, ετοιμάζονται οι γιατροί να τον διασωληνώσουν. Ο τρίτος είναι πιο ελαφρά τραυματισμένος. Ναι. Σε λίγο να σου πω αν θα έχουμε και μια πρώτη ανεπίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση των ελληνικών πετρελαίων για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο περιστατικό και τελικά ποια είναι τα νούμερα. Η πυροσβεστική διεξάγει προανάκριση. Και περιμένουμε σε πολύ λίγα λεπτά να έχουμε και την πρώτη ανεπίσημη ενημέρωση. Τη στιγμή που θα μας ενημερώσουν, θα επικοινωνήσουμε κατευθείαν. Για να δώσουμε πληροφορίες στον αέρα απλά. Για να δούμε αν θα απαντηθεί το.